θέλει ήρωες. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ, πήγε Σέρες, έφαγε κάτι λουκάνικα τζουμαγιάς χθες στις Σέρες, ήρθε Θεσσαλονίκη και η κατάτια του ελληνικού λαού είναι η εξής. Και λέω για μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η σύνδος είναι άδεια από εργοστάσια. Σε μια παρέα 10 πενηντάριδων που έχουν οι 10, ξέρω εγώ, 22 παιδιά όλοι μαζί, τα 20 είναι στο εξωτερικό, μετανάστες. Και ο κ. Μητσοτάκης ανήκει, λέει, το 2030 ότι θα γίνουν έργα στη Θεσσαλονίκη μεγάλα ανάπτυξη. Δεν είπε τι έργα θα γίνουν, εντάξει. Αλλά είπε για ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή θα γίνουν γήπεδα. Και όλο το σκηνικό που όταν ήρθε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη είναι πώς θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟ. Τύπο Κατσαρής συναντήθηκε με τον άλλο του Άρη, τον Τριμάτη, ο οποίος είναι πλούσιος, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι πλούσιος κανονικά για όχι. Και μίλησε και για ίδιο γήπεδο και στον Ηρακλή. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι αλήθεια ότι το λαό το θέλουν κλήρος και εξουσία αγράμματο. Αυτή η αγραμματοσύνη μας με συναρπάζει. Δηλαδή, έχουμε τόσα προβλήματα. Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και χαίρονται που θα γίνουν γήπεδα στο. Αλλά αυτοί είμαστε. Χαίρεται ο ελληνικός λαός που θα κάνει γήπεδο ΠΑΟ και ζήτησε ο Κατσαρής ίση μεταχείριση, λέει. Όπως πήρε η ΑΕΚ και θα πάρει και ο Παναθηναϊκός τα γύρω-γύρω, να τα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Αν είναι σύνδος άδεια από εργοστάσια και είναι 200 χιλιόμετρα πιο πάνω, 100 χιλιόμετρα πιο πάνω, στα Βαλκάνια με άλλους φορολογικούς παραδείσους και όχι στον ελληνικό, δεν του νοιάζει κανέναν. Και όταν μιλάνε, ήρθε ο Μητσοτάκης, είπε για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, είπε για τον Άρη. Αυτό το πράγμα. Τόσο όμορφο σιάνα που είμαστε.